Δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε αυτονόητο. Όσο μάλλον όταν διανύουμε μια χρονιά εκλογών σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Οι δημοτικές εκλογές, ωστόσο, φίλες και φίλοι, είναι ίσως οι πιο σημαντικότερες εκλογές. Γιατί είναι αυτές που όλοι εμείς εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Γιατί οι Δήμοι, με όλα τα προβλήματα χρηματοδότησης και στελέχωσης και αλληλεπικά της αρμοδιοτικότητων, έχουν λόγο και ευθύνη σε πολλές πλευρές της καθημερινότητάς μας. Από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, μέχρι τις εκπαιδευτικές υποδομές, την οδοποιία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επομένως, η διαχείριση ενός Δήμου δεν προσφέρεται για παιχνίδια εξουσίας, δεν χωρά μικροπολιτικά βολέματα, ούτε θεωρητικές ασκήσεις επί χάρτων. Η διοίκηση ενός Δήμου θέλει γνώση, εμπειρία, διάθεση χρόνου και ψυχής. Χρειάζεται ηγεσία και ομάδα που να συνδυάζει τέτοιες ποιότητες. Σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο, το Δήμο μας, είμαστε λίγο όλοι πολύ γνωστοί. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, με γνωρίζετε προσωπικά. Εκπροσωπώ μια νεότερη γενιά αυτοδιοίκησης που θέλει και είναι έτοιμη να αναλάβει τη σκητάλη ως επόμενη δημοτική αρχή του Δήμου. Δεν πιστεύω σε τεχνίκια τεχνητής πόλωσης και όξυσης μέσα από μια στήρα την παράθεση με τους υποψήφιους. Εκείνοι που μεταχειρίζονται ξεπερασμένα κόλπα για να μαζέψουν μερικές ψήφους. Από εραστές του διχασμού της τοπικής κοινωνίας. Δεν ομολογούν παρά μόνο τον πανικό τους. Η εμπειρία, η πολύτιμη γνώση, τα χρόνια αυτά δεν υπάρχει σε κανένα εγχειρίδιο τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν διδάσκεται πουθενά. Ορισμένοι ονειρεύονται καρέκλες και εξουσία. Ισχυρίζονται μέσω λένε ότι κατέχουν το μαγικό ραβδάκι για να δικήσουν το Δήμο. Από όσα ακούσαμε να λένε, μάλλον πιστεύουν ότι θα τον βάλουν στον αυτόματο πιλότο μέχρι να αντιληφθούν τι πώς μέσα στο Δήμο. Αλλά μέχρι να το πετύχουν, τότε θα έχουν χαθεί μεγάλες ευκαιρίες για τις οποίες κόπτονται.